εδώ ναι. πρέπει να, το, να πω ότι ακούγονται διάφορες απόψεις και μέσα στο κόμμα σας. Λογικό είναι σε ένα σημείο αυτό να υπάρχουν απόψεις και προσεγγίσεις διαφορετικές. Δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά πρέπει κάποτε να ξεκαθαριστεί. Για τα ζητήματα αυτά, το μόνο που άκουσα ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις είναι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι είδατε χθες και έχει διαρρεύσει δημοσιογραφικά, ότι έχουν, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι ο Δένδιας δεν ρώτησε την κυβέρνηση, δεν ρώτησε τον Υπουργό Οικονομικών, δεν έχει συμφωνήσει ακόμα στο θέμα των κόκκινων δανείων κλπ. Άρα αλλού ψάξτε διαφορετικές απόψεις για αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πάρει δύο πρωτοβουλίες. Επειδή δεν μας αρέσει να λέμε λόγια χωρίς να συνοδεύονται με έργα. Όσο αφορά τις υποχρεώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία και το δημόσιο, έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου με βάση την οποία και προτείνουμε λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Λύση η οποία συνδέεται με το εισόδημα, ενώ η τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση δεν συνδέει την όποια ρύθμιση και τις δόσεις με το εισόδημα, δηλαδή να μην υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος αυτού που θα κάνει ρύθμιση το σύνολο των δόσεων που θα δώσει. Το σύνολο των δόσεων. Άρα αν κάποιος βγάζει το χρόνο 8.000, να δίνει μέχρι 1.800 ευρώ. Ναι, 2016, μέχρι εκεί να δίνει. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ναι, και ο αριθμός των δόσεων εξαρτιέται από αυτή τη δυνατότητα, την εισοδηματική. Δηλαδή μπορεί να έχεις δόσεις που να είναι 84, μπορεί να έχεις δόσεις που να είναι και 150 για παράδειγμα. Εκτός από τις δόσεις να μην υπερβεί το 20%. Και δεύτερο, τελειώνω, θα πάω στη συσάχθεια. Και δεύτερο, ότι αυτές οι δόσεις να μην ντοκίζονται. Διότι υπήρχε ο τόκος 8,8%, τον κατέβασε η κυβέρνηση με την τροπολογία στο 4,56%. Η άποψή μας είναι ότι αφού πας να κάνεις μια τέτοια γενναία ρύθμιση, δεν πρέπει να συνοδεύεται με τόκο επί των δόσεων. Χοντρικά λέω και άλλες παρατηρήσεις αυτό. Τώρα, με το ζήτημα της εισάχθειας, εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, να σας το θυμίσω, στη Βουλή, μάλιστα το 2012. Ήταν από τις πρώτες προτάσεις νόμου τις οποίες είχαμε καταθέσει για τις εισάχθειες σε σχέση με τα χρέη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς τις τράπεζες. Η βασική ιδέα, για να μην σας κάνω ανάλυση της πρότασης νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, η βασική ιδέα ήταν ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων αν δεν υπάρχει και διαγραφή μέρους του κεφαλαίου και των τόκων. Και είχαμε βάλει τη βασική αρχή ότι η διαγραφή να είναι τέτοια που να συμβαδίζει με την απώλεια του εισοδήματος που υπήρχε τα χρόνια του μνημονίου, δηλαδή από τις 5 Μάη του 2010 και μετά. Αν είναι εργαζόμενος και έχασε τη δουλειά του ή μειώθηκαν οι μισθοί του με βάση τη φορολογική του δήλωση, τι έχασε αυτά τα χρόνια. Αν είναι επαγγελματίας ή μικρομεσαία επιχείρηση, με βάση πάλι τις φορολογικές δηλώσεις, τι απώλεια εισοδήματος υπήρχε. Και με βάση αυτό, ναι, και τέλειωσα. Εμείς προτείναμε κάποιους ενιαίους κανόνες που να μπαίνανε και να ήταν υποχρεωτικές για τις τράπεζες αυτοί οι κανόνες. Λέτε λοιπόν όλη την απώλεια εισοδήματος. Θα πω, η διαφορά μας με τη ρύθμιση που παρουσιάστηκε της κυβέρνησης είναι ότι η κυβέρνηση την αποκλειστική ευθύνη για τη ρύθμιση την αφήνει στους τραπεζίτες, στις τράπεζες, και όσο αφορά. Ενώ εσείς θα κάνετε επιτροπές, λέτε. Εμείς λέμε επιτροπές, οι οποίες όμως θα λειτουργήσουν με βάση κάποιους ενιαίους κανόνες, τους οποίους θα τους έχουμε θεσμοθετήσει. Και η βασική αρχή αυτών των κανόνων είναι αυτό που σας είπα πριν. Ό,τι χάθηκε σε εισόδημα αυτό το διάστημα θα πρέπει να πάρθει υπόψη ώστε να υπάρξει το σχετικό κούρεμα των τραπεζικών δανείων. Το είχατε ψηφίσει, Παύλο. Είναι επικίνδυνο λόγο για τη συσάχθεια. Με την έννοια ότι θα τυναχτούν τα επιτόκια στον αέρα από την Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Παύλο. Διότι η Κεντρική Τράπεζα που δίνει τα λεφτά, μόλις δει ότι κοβείται τα δάνεια, γιατί άλλο το επιτόκιο είχε δώσει για αυτά τα δάνεια, όταν βλέπει ότι τη κόβει τα δάνεια, θα σε δανείζει μετά με υψηλά επιτόκια. Όχι, όχι, θα πω. Δεν είναι 15%. Αυτό. 15%. Η λύση την οποία είχαμε προτείνει, είχαμε πει ότι εξυπηρετεί τρία πράγματα. Πρώτον, να ακουστούν οι πολίτες. Η λύση του 12 δεν μπορεί να είναι επίκαιρη το 15. Είναι επίκαιρη όσο αφορά τις βασικές αρχές. Είναι επίκαιρη. Απλά με βάση και όσα είπε. Με βασική αρχή αυτή. Και αυτό. Τέλειωσα. Μην ρωτάτε τον κύριο Παπαμνήμου, να σας το πω. Γιατί το κάναμε αυτό? Για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί έχουν ένα βρόχο εδώ από τις τράπεζες. Θα τους πάρει σκλάβες οι τράπεζες. Το δεύτερο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Και το τρίτο για να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία. Αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, ώστε να εξασφαλιστεί μια αγοραστική δύναμη στα λαϊκά νοικοκυριά και κάποια κεφάλαια κίνησης στις μικρομεσαίες καταχρεωμένες επιχειρήσεις, δεν ξαναπαίρνει μπροστά η οικονομία. Και την πρόταση νόμου την είχαν ψηφίσει τότε, από ό,τι θυμάμαι καλά, και ανεξάρτητοι Έλληνες. Αυτή κύριε Παπαμιμίκο, να ρωτήσω γιατί συζητήθηκε. Καθυστερεί η κυβέρνηση να κάνει τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα ή μάλλον ασυνεννοησία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονομικών.
Έχετε κάποια εικόνα τι γίνεται? Γιατί καθυστερείτε τόσο πολύ? Κοιτάξτε, εμείς επεξεργαζόμαστε το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια για να μην έχουμε λάθη, και όπως είχαμε και με τον ένφυο, το οποίο το έχουμε παραδεχτεί. Από εκεί και πέρα.